Νέα υπόσχεση δόθηκε σε αντιπροσωπεία των παραγωγών από τη διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας. Όπως μεταφέρθηκε στο Agri News από μέλη του Συλλόγου Τεφλοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, Παναγιώτης Αλεξάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Καραχάλιος, ήταν κατηγορηματικοί πως τα χρήματα που οφείλονται στους περίπου 2.300 τεφλοπαραγωγούς θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου. Για να μπουν οι παραγωγοί στα χωράφια και να σπείρουν εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου, ωστόσο δεν φτάνει πλέον να πάρουν τα οφειλόμενα. Σύμφωνα με το Θανάση Πίπα, πρόεδρο του Συλλόγου Τεφλοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, είναι έτοιμοι να πάνε και να σπείρουνε με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει το περσινό τιμολόγιο. Μια τοποθέτηση που δείχνει πως μάλλον στις προθέσεις της διοίκησης της ζαχαροβιομηχανίας είναι να περικόψει έως ένα βαθμό το ποσό που πληρώνει ανακατηγορία ζαχαρικού τίτλου για την πρώτη ύλη την οποία θα χρειαστεί κατά τη φετινή παραγωγική σεζόν.